Τώρα το ερώτημα είναι πώς θα γίνει με τον Όναρ, με την Μπρις και τον Γκρίντσικ. Να πω εδώ ότι αν ήταν ένα όπλο για την Μπρις ο Γκρίντσικ, ο Σέντερφορ, η Μπρις δέκαση το Γκρίντσικ, το πολύ 12 Εκατομμύρια. εκατομμύρια, το πολύ. Ο ΠΑΟΚ, το ποσό που ζητάνε πολύ μεγαλύτερο. Εντάξει, βέβαια η μεταπολιτική αξία του Τζόλι και η προοπτική που έχει δεν συγκρίνεται με τον συμπαθέστατο και αποτελεσματικό σεντερφόρ Κριέμτσικ. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα Έτσι. έμπαινε ο ΠΑΟΚ στην εξίσωση για Όχι. να μείνει ο Τσέχος για τη νέα σεζόν στον Ικε Όχι Καλά. και το ρεπορτάζ που λέει ότι τα έχουν βρει με τον Δουβίκα, δεν έχει υπογράψει ακόμα, είναι θέμα διαδικαστικό. Εγώ κρατάω κάποιες μικρές επιφυλάξεις, φυσικά βλέπω και μαθαίνω ότι Εντάξει, μην έχουν νομίζεις, φτάσει. ο ΠΑΟΚ ενδεχομένως να το επικοινωνεί έτσι για να Ναι. πιέσει με τον τρόπο του και τον Βόλο. Γιατί όταν Ναι. βγαίνει και επικοινωνεί ο ΠΑΟΚ ότι διαρρέει, όχι επικοινωνεί, ότι είναι θέμα χρόνου, τελειώνει κλπ. Είναι λογικό να πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση. Λοιπόν, κοίτα τι έγινε, το είπαμε στο ραδιόφωνο. Μίλησε ο Μπέος με τον Σαββίδη. Άνθρωπος δικός μας που κολλητός με τον Μπέο. Εντάξει, παραπάνω, τις πηγές και τα λοιπά. Του είπε ο Μπέος, κοίταξε, να μιλάμε μεταξύ μας, γιατί για θέματα μεταγραφικά μιλάνε άλλοι, θα ανεβαίνουν οι τιμές. Και δεν γουστάρω, λέει, έτσι, ούτε για μένα ούτε για σένα. Εγώ, λέει, τον αξιολογώ αρκετά χρήματα, 1 εκατομμύριο, και 600 να σου λέγανε, δεν μιλούσαμε, στο 1 εκατομμύριο πάλι θα τον πλήρωνε. Οπότε του λέει, κανόνισε, πρόεδρε, σε εκτιμώ, σε αγαπώ, αυτό είναι το ποσό. Του φάνηκε λίγο ακριβότερο. Του είπαν του Σαββίδη, πολλά είναι τα λεφτά. Πρόεδρε, ο χοντρό ζητάει πολλά από κάτω. Μην του ακού, λέει. Είναι παιχταρά, του εξήγησε ποδοσφαιρικά ο Μπέος του Σαββίδη, γιατί ο κύριο Σαββίδη ξέρει πολύ καλά τα εμπορικά, τα κομμάτια, τα επιχειρηματικά. Δεν έχει όμως από ποδόσφαιρο πολλές γνώσεις. Τον ενημέρωσε ο Μπέος, ο οποίος ξέρει και από τα δύο. Ναι, Ωραία. μάλιστα. Έτσι. Τώρα, από εκεί και πέρα να πούμε. Ο ΠΑΟΚ έχει 4 ποδοσφαιριστές στο κάντρο για ανανέωση συμβολέων. Συνολικά είναι 13. Είναι 13 ή 14. Τέλο πάντων, είναι πάνω από 10. Δεν του θυμάμαι όλου. Αλλά για 4 ποδοσφαιριστές γίνεται λόγο για επέκταση του συμβολέου. Ο ένα είναι ο Άρντα. Ο Άρντα, ο οποίος μίλησε με τον Γκαρσία, του είπε ο Γκαρσία, έλα. Του λέει, εγώ έχω τρέλα να παίξω στο εξωτερικό, θέλω να παίξω. Του λέει, έλα, θα τα βρούμε, θα παίξεις μαζί μου, θα τα βρούμε την άκρη, θα κάνεις και μεταγραφή στα 26 προς 27. Ιταλία και Ισπανία, λέει, θέλω. Εντάξει, παίξε, λέει, και θα κάνουμε καλύτερη πρόταση. Ο Άρντα θα είναι ο πρώτος που θα καλεστεί για να κάνει επέκταση συμβολών για 1 χρόνο ακόμα, να πάει μέχρι το 23. Ο άλλος είναι ο Σφιντεύσκι, ο οποίος Σφιντεύσκι είναι μία μέσα, μία έξω, τις περισσότερες είναι έξω, και με την περίπτωση του Δουβίκα, και αν παραμείνει και ο Κρύεμψικ, αν παραμείνει, εγώ δεν το βλέπω, περισσεύει, 3 σέντερφορ καλά, ούτε ο Ολυμπιακός δεν έχει, δηλαδή ο Κάιπερ δεν τον βάζω σε επίπεδο ούτε Χασάν ούτε αυτή τη στιγμή, ούτε ο Ραραμπή. Ολυμπιακός που Σωστό. έτσι είναι. Ναι. Ο τρίτος της παρέας είναι ο Ζίβκοβιτς. Ο Ζίβκοβιτς ξεκίνησε πολύ καλά. Έκανε μια απότομη πτώση, τώρα ξανανεβαίνει. Έχει μια μετάπτωση μετά από κάποιο τρόπο. Κάπου είχε χάσει, πήγε να χάσει τη θέση του από τον. Πώς το Σβάν το λένε, τον Μούρκ. Το Μούρκ, από τον Μούρκ. Ουσιαστικά το συμβόλαιό του είναι 1+1. Έτσι, πρακτικά. Παίρνει 500 χιλιάρικα, του καλεί και αυτόν ο ΠΑΟΚ να πάει, του δώσει μέχρι 800. Θα γίνει κουβέντα, έμαθα, μέσα στον επόμενο μήνα, πριν τα Πάσχα βέβαια και τα λοιπά. Και ο τέταρτος ποδοσφαιριστής είναι ο αγαπημένος μου, η αγαπημένη μου σέντερ μπακ είναι ο Ίγκανσον, και ο άλλος του Παναθηναϊκού, ο Φαλακρός, ο Βέλεθ. Βέλη. Αυτοί οι δύο για μένα πιο φορμαρισμένοι αυτή τη στιγμή. Για πολλούς, ο πρώτος που πρέπει να πουληθεί, αφού του γίνει ένα νέο στο συμβόλαιο, είναι αυτός. Γιατί αυτός? Γιατί αυτός κόστησε πάρα πολλά χρήματα. Συνολικά έχει συμβόλαιο 1 εκατομμύριο. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ έχει ξοδέψει στα λογιστικά του 4 εκατομμύρια για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Τον οποίο όμως θέλει πάρα πολύ ο Γκαρσία, το ίδιο ο Γκαρσία, ευτυχώς, ότι αυτός είναι ο πιο φορμαρισμένος, ο καλύτερος. Οι άλλοι δύο έχουν αρχίσει να γερνάνε πάρα πολύ. Δεν εμπιστεύεται πολύ τον Μιχαηλίδη. Το άλλο το παιδί που πέταξε τον Πόλο Καραϊσκάκη ήταν πολύ καιρό τραυματισμένος, που είναι το νούμερο ένα. Οπότε σου λέει, άμα το δώσω αυτόν,
πρέπει να βρω καλύτερο. Από την πλευρά της εταιρείας λένε όχι, πρέπει να απολυθεί. Υπάρχει μια, εδώ έχει μια διχογνωμία. Μια διχογνωμία, μάλιστα.